Ονομάζομαι Βαλτζίνος Γουλάρας. Γεννήθηκα στην Ιγυρία και τώρα μένω στην Ελλάδα. Αλλά ζω στο Δουβλίνο, Γερμανία. Ποιο είναι το άθλημά σου συγκεκριμένα? Τρέχω τα 110 εμπόδια. Η εμπειρία σου από τη σημερινή μέρα? Ήταν πάρα πολύ καλή. Είχε πολύ κόντρα, θα μπορούσα και καλύτερα να τρέξω. Είσαι ευχαριστημένος από την ατομική σου επίδοση και από την πρώτη θέση, φαντάζομαι θα είσαι. Ναι, είμαι πολύ ευχαριστημένος, αλλά είχα άλλους στόχους. Να πιάσω τώρα για Ιταλία. Ναι, αλλά δεν το πιάσα όμως. Δεν είναι. Ήταν απλώς θέμα ημέρας, συγκυρίας, ζέστης. Ήταν ο άνεμος, είχε πολύ κόντρα. Η εμπειρία σου γενικά από τον κλασικό αθλητισμό στην Ελλάδα? Καλή είναι, ναι. Πολύ καλή. Ο σύλλογός σου? Ο σύλλογός μου, εντάξει, με συναθλητές, με βοηθάμε πολύ, ο προβλητής είναι πάντα μαζί μου και είναι πολύ καλή. Είναι το άθλημα και το αγώνισμα που θέλεις να κάνεις από μικρός? Όχι, στην αρχή ήθελα να κάνω σπριντ 100 μέτρα. Επειδή είμαι γρήγορος και τώρα κάνω εμπόδια. Έχω καλή τεχνική στα εμπόδια και προσπαθείς να βάλεις τα εμπόδια. Θεωρείς ότι στο μέλλον μπορεί να αλλάξεις πάλι αγώνισμα? Μπορεί, δεν ξέρω ακόμα. Η ηλικία σου? Είμαι 18 χρόνων. Γενικά πώς βλέπεις το επίπεδο των αγώνων από το πρωί και το απόγευμα σήμερα? Πολύ καλή, οργανωμένος ο Πανίγιος. Εντάξει, μια χαρά, ευχαριστημένος. Στην Ελλάδα συνηθίζουμε άνθρωποι από την Ιγυρία να παίζουν ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Εσύ έχεις επιλέξει όμως, εσύ έχεις όμως επιλέξει το στίβο. Για ποιο λόγο? Έπαιζα στην αρχή ποδόσφαιρο και αλλά με είδε ο προπονητής ο κύριος Νίκος Βερκούς και είπε να δοκιμάσω στίβο. Στο ποδόσφαιρο ποια θέση έπαιζες? Επίθεση. Και τι ομάδα ήσουν? Πάω κι είμαι. Έχεις πάει ποτέ στο γήπεδο της Τούμπας? Όχι, δεν έτυχε. Κάποιος αγαπημένος ποδοσφαιριστής? Του πάω. Ο Αθανασιάδης. Έχεις κάποιο πρότυπο αθλητή στο στίβο, Έλληνα ή ξένο? Ξένο. Βασικά στην αρχή είχα τον Βαλίδη, αλλά τώρα τον Ορτέγα, ο Ισπανός. Η Νιγηρία είναι μια χώρα η οποία παράγει αθλητές στις ταχύτητες και στις σκοτεινές και στις μακρινές αποστάσεις. Δεν έχει τα απαραίτητα υλικά για να παραγεί αθλητές καλούς. Αλλά εντάξει, έχει άλλους τομείς για αθλητές. Ποιο θεωρείς ότι είναι το αγώνισμα στο οποίο διακρίνονται περισσότερο από την Ιγυρία? Στο στίβο. Ή εκτός ή σε κάποιο άλλο αγώνισμα ή άθλημα? Νομίζω το μήκος και τα εκατοστάρια. Σε ομαδικά αθλήματα? Σε ομαδικά σκυτάλι. Ή μπάσκετ. Μπάσκετ, γι' αυτό ήθελα να σου πω και τον μπάσκετ. Στην Ελλάδα ξέρεις ότι έχουμε έναν αθλητή ο οποίος προέρχεται από την Ιγυρία, ο οποίος είναι πάρα πολύ αγαπητός. Το Αντετοκούνμπο. Ναι. Θεωρείς ότι είναι ο πιο αναγνωρίσιμος και διάσημος αθλητής από την Ιγυρία που είναι στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα, ναι, δύο. Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου μετά από 5-10 χρόνια? Δεν ξέρω, ελπίζω να πάνε από τον Θεό, όλα καλά. Το όνειρό σου τώρα δεν επέτυχε σήμερα την επίδοση για την Ιταλία. Από εδώ και πέρα. Εντάξει, τώρα έχουμε τον Πανελλήνιο νέο στα ψηλά εμπόδια. Εντάξει, θα προσπαθήσω να κάνω τον κόρεκο. Και τελειώνω χρονιά. Πόσοι αντιμετωπίζουν οι Έλληνες για το γεγονός ότι είσαι έγχρωμος και δεν είναι κάτι συνηθισμένος, ειδικά στο στίβο? Στο στίβο μια χαρά είναι. Δεν έχω πρόβλημα στο στίβο. Αλλά έξω εντάξει, έχω κάποια πράγματα μερικές φορές. Νιώθεις ότι και με την συμμετοχή σου και με τις επιδόσεις σου δίνεις ένα στίγμα για το ότι όλοι μπορούμε να τα καταφέρουμε όσο διαφορετικοί και να είμαστε? Ναι, όταν προσπαθείς κάτι μπορείς να το πετύχεις, να μην τα παρατήσεις ποτέ. Το όνειρό σου ποιο είναι? Να πάω στους Ολυμπιακούς και μετά βλέπω. Έξω από τον αθλητισμό. Έξω από τον αθλητισμό. Και να είμαι πάντα καλά.